Θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Δήμαρχε, γιατί στο επόμενο μέρος θα επιχειρήσω να μεταφέρω όσο το δυνατόν ακόμα περισσότερα ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο και μια μεγάλη σεναριολογία γύρω από τις αρχαιρεσίες και τη διαδικασία που εξελίσσεται με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε από τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα, πάμε στα κομμάτια της πολιτικής, το οποίο έχει τη σημασία. Έχει σημασία και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστέψτε με, αν λάβω υπόψη μου και ερωτήματα που έχω δεχτεί. Λοιπόν, ποια είναι η άποψη του Δημάρχου των Χανίων? Πριν από μερικές ημέρες, είδε εδώ στο Ηράκλειο ο κύριος Καλοκαιρινός, έκανε μια επαφή με τους συναδέλφους του από την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, συναδέλφους σας δημάρχους. Φαίνεται ότι υπάρχει και παρασκήνιο και σεναριολογία, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μια πρόθεση, διάθεση από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνου, να διεκδικήσει την ΠΕΔ, δεν το κρύβει. Είχατε και επαφές, κύριε Δήμαρχε, όλοι οι Δήμαρχοι. Συναντηθήκατε και με τον κύριο Καλοκαιρινό το Σάββατο στα πλαίσια της επίσκεψης της κυρίας Σακελαροπούλου στο Ρέθινο. Θέλω λίγο το δικό σας σχόλιο. Ο κύριος Καλοκαιρινός λέει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πρέπει η Κρήτη να είναι ενιαία για να έχει μια πιο ισχυρή άποψη, μια πιο ηχηρή άποψη και στην ΚΕΔΕ. Ποια είναι η άποψη του Δημάρχου Χανίου? Ωραία. Καταρχάς να πω ότι διάγουμε μια περίοδο που οι σχέσεις των αυτοδιοικητικών κατά κανόνα είναι πολύ καλές. Και υπάρχει μια οριζόντια επικοινωνία και μία από τις αλλαγές που επέφερε, αν θέλετε, και η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, είναι ότι κατάφερε να ενώσει και να κάνει τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης να συνομιλούν μεταξύ τους και να μπορούν να αναγνωρίσουν τις προτεραιότητες που υπάρχουν όχι μόνο στο πλαίσιο και στο όριο του Δήμου τους, αλλά και ευρύτερα. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι όλοι μας έχουμε σχηματίσει μία καλή εικόνα και αποτύπωση της ανθρωπογεωγραφίας των αυτοδιοικητικών και επίσης έχουμε αξιολογήσει διαδρομές, αποτελεσματικότητα, διεκδικητικότητα, οι οποίες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της καθημερινής επαφής που έχουμε και στο πλαίσιο των προβλημάτων των κοινών που αντιμετωπίζουμε σε μία διαμάχη, θα μπορούσα να πω, και πλέον το λέω καθαρά, που υπάρχει μεταξύ αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. Γιατί έχει πάρει ένα χαρακτήρα διαμάχης τελευταία περίοδο και μπορώ να το αναλύσω και στη συνέχεια. Όσον αφορά το κομμάτι της ΠΕΔ, νομίζω ότι είναι το σημείο και το συλλογικό όργανο που πρέπει να αποτυπώσει όλα όσα ανέφερα προηγούμενα. Δηλαδή, αυτή την οριζόντια επικοινωνία και την καλή σχέση των αυτοδιοικητικών και την αξιολόγηση και την αναγνώριση διαδρομών και αποτελεσματικότητας. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δεν σας κρύβω ότι παρά το γεγονός ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα υπήρξε και από μένα η σκέψη αν θα διεκδικήσω τον συγκεκριμένο ρόλο και τη θέση του Προέδρου της ΠΕΔ, υπήρξε μια ευρύτερη, αν θέλετε, συζήτηση η οποία είχε να κάνει με τα άλλα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν. Ένα από τα πρόσωπα λοιπόν, όπως αναφέρατε, είναι ο Γιώργης Μαρινάκης, ο οποίος έχει εκφράσει αυτή την επιθυμία και αν θέλετε δεν είναι ακριβώς επιθυμία, είναι μια διάθεση να εκπροσωπήσει τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις των αυτοδιοικητικών της Κρήτης σε ένα κεντρικό επίπεδο. Και εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την ουσία. Και η ουσία είναι η εξής. Ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τους δημάρχους, να διεκδικήσει για αυτούς και να έχει τη γνώση των θεμάτων της αυτοδιοίκησης καλύτερα από έναν αυτοδιοικητικό, ο οποίος ολοκληρώνει και έχει πετύχει την πέμπτη επανεκλογή του με συντριπτικά ποσοστά, αλλά και που αρθρώνει και ένα διεκδικητικό λόγο πολύ πιο έντονο και αιχμηρό πολλές φορές, το οποίο χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι και σε αυτή την κλίμακα. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο θεώρησα ότι μπορώ να κάνω στο πλάι και να υποστηρίξω μια τέτοια ενδεχόμενη, γιατί δεν έχει επισημοποιηθεί. Όχι. Άρα στηρίζετε την υποψηφιότητα του Γιώργου Μαρινάκη στην ΠΕΔ. Τη στηρίζω στην ουσία της, αλλά και στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη, στα χαρακτηριστικά που έχει αυτό και στη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα που έχω διακρίνει. Από εκεί και πέρα. Σχολιάσατε όμως την κίνηση του Δημάρχου Ηρακλείου. Καταρχάς, θέλω να είμαι τυπικός, δεν έχω δει επίσημα κάποια σχετική δημόσια
δήλωση ή ανακοίνωση από τον κύριο Καλοκαιρινό. Προφανώς. Όχι, ο κύριος Καλοκαιρινός στις πρόσφατες δηλώσεις αναφέρθηκε ότι ναι, υπήρξε μία συνάντηση με αυτοδιοικητικούς από το Ηράκλειο. Και ότι στόχος είναι να υπάρξει μία ενιαία γραμμή, έτσι ώστε η Κρήτη να έχει μια πιο ισχυρή φωνή στην ΚΕΔΕ. Ωραία. Η ενιαία γραμμή προφανώς είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Και ενιαία γραμμή τι σημαίνει? Ότι όντας πλέον σε μια περίοδο αυτοδιοικητικής οριμότητας η Κρήτη μπορεί να διακρίνει και μπορεί να αποφασίσει ποιος θα βγει σε αυτή την κεντρική θέση, το οποίο δεν σημαίνει ότι ο πρώτος δεν συμπορεύεται με μια ευρύτερη ομάδα αυτοδιοικητικών. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον για τα Χανιά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια αξιόπιστη υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Καλοκαιρινό και τον εκάστοτε Δήμαρχο Ηρακλείου, γιατί κάπως έτσι πρέπει να τεθεί το ζήτημα, αντιλαμβάνομαι ότι εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Αντιλαμβάνομαι όμως επίσης ότι η συγκεκριμένη γνώση που εκ των πραγμάτων την αποκτά στην πορεία και στην καθημερινή τριβή της αυτοδιοίκησης απαιτεί και μια αυξημένη ενασχόληση με τον ίδιο το Δήμο σου, ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα, και εκτιμώ ότι η φωνή της Κρήτης θα βγει πιο ενωμένη και πιο συντεταγμένη εφόσον πάρουμε αποφάσεις οι οποίες δεν θα είναι σε μια αφηρημένη εκλογική διαδικασία, αλλά σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Είμαστε αυτοδιοικητικοί, κατεβαίνουμε με προτάσεις και συγκεκριμένη κατεύθυνση σε κάθε εκλογική διαδικασία. Και για να το κλείσω και να μην υπάρχει κάποια δεύτερη σκέψη ενδεχομένως ή να μην παρεμηνευτεί, νομίζω ότι στο πλαίσιο του συγκριτισμού ακόμα έχουν οριμάσει όλες αυτές οι συνθήκες που προτάσουν τελικά το αποτέλεσμα της λειτουργίας μας. Και κάθε Δήμος είναι περισσότερο ωφελημένος όταν η κεντρική διοίκηση ακούει την περιφέρεια. Και η περιφέρεια μπορεί να ακουστεί καλύτερα όταν υπάρχει μια συνολική εμπειρία και διαδρομή. Με μεγάλα από τον θέματα, οικονομική διαχείριση των Δήμων, χρηματοδότηση των Δήμων. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και στην ουσία των θεμάτων. Και η ουσία των θεμάτων είναι να παλέψουμε και να διακόψουμε σχεδιασμούς που γίνονται χωρίς τους αυτοδιοικητικούς. Θα αναφέρω ένα πετυχημένο σε πρώτη φάση παράδειγμα παρέμβασης, το οποίο έγινε στην σκέψη και στην διαρροή, γιατί δεν υπήρξε κάτι επίσημο, του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την συνένωση των ΔΕΙΑ σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο θα ήταν μια οπισθοδρόμηση και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και στην υπηρεσία του βασικού αγαθού, της σύνδευσης και της αποχέτευσης. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια παρέμβαση και από τον πρόεδρο της Ένωσης ΔΕΙΑ, τον Γιώργο Μαρινάκη, και προς το παρόν αυτό φαίνεται να πηγαίνει πίσω ή τουλάχιστον φαίνεται να αλλάζει τους όρους της αρχικής κουβέντας. Όμως άλλα δύο θέματα τα οποία ήρθαν σε νεκρό πολιτικό χρόνο πριν η νέα ΚΕΔΕ και η νέα ΠΕΔ συγκληθεί και συσταθεί σε νέο σώμα ήταν οι αλλαγές για το τέλος ταφής, mm-hmm. το οποίο επέβαλε, για παράδειγμα, στο Δήμο Χανίων ένα τέλος πλέον των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αλλαγές που υπήρξαν στο τέλος παρεπιδημούντων και το γεγονός ότι η ΑΔΕ αποφάσισε να διαχειριστεί αυτή το τέλος παρεπιδημούντων και να παρακρατήσει το 20% ως τέλος διαχείρισης, βάζοντας κυριολεκτικά το χέρι στην τσέπη των Δήμων. Και το τρίτο που έχει να κάνει με το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο διαχειριζόμασταν ως Δήμοι και το εισπράταμε σε κάθε μεταβίβαση συμβολέου και ξαφνικά αυτό το χάνουμε, δημιουργώντας μια οικονομική ασφυξία για όλους τους Δήμους. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι σοβαρά θέματα που δείχνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, είτε σε επίπεδο ΚΕΔΕ είτε σε επίπεδο ΠΕΔ, πρωτίστως θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα της διεκδίκησης. Θα πρέπει επιτέλους οι τοπικοί φορείς δημοκρατίας, που είναι οι Δήμοι, να εισακούγονται και οι 332 Δημάρχοι να μην αντιμετωπίζονται από τους 300 βουλευτές ως κάτι το οποίο μπορεί να είναι παρακολούθημα της κεντρικής πολιτικής. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής, γιατί αυτά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοια ένταση, αλλά και βιαιότητα παρέμβασης στους σχεδιασμούς μας. Μας έχουν τεινάξει κυριολεκτικά
τα οικονομικά στον αέρα και θα αναγκαστούμε, κύριε Δασκαλάκη, όλοι οι Δήμοι να αναπροσαρμόσουμε τα δημοτικά μας τέλη, να εισπράξουμε περισσότερα από τους πολίτες και να τα εισπράξουμε όχι για να δώσουμε περισσότερα έργα και περισσότερες υπηρεσίες, αλλά για να τα δώσουμε σε ένα κουμπαρά της κεντρικής κυβέρνησης που δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι δηλαδή θα γίνουν. Το κεντρικό κράτος θέλει να κάνει αφέμαξη των οικονομικών δυνατοτήτων. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει ήδη. Μάλιστα. Το έχει κάνει ήδη και μάλιστα το κάνει μετά από 4 χρόνια όπου εμείς οι Δήμοι σταθήκαμε δίπλα στην κοινωνία με τον COVID, με την απαλλαγή δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις, τις ελαμφρύσεις τις οποίες κάναμε, με το ενεργειακό κόστος που το αναλάβαμε και το σηκώσαμε και κυρίως προστατεύσαμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με την αύξηση των μισθών κατά 10% περίπου, το οποίο επιβαρύνονται τα δικά μας οικονομικά, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες όμως καταφέραμε να ξεπεράσουμε, ήρθε τώρα και με το τέλος του ταφής και με το τέλος παρεπιδημούντων και με το ΤΑΠ να μας επιβάλλει την αύξηση των δημοτικών τελών. Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που θεωρώ ότι προέχει σε σχέση με τα πρόσωπα και τις συλλογικές εκπροσωπήσεις. Είναι αυτό για το οποίο πρέπει να πάμε δυναμικά, το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερα, όχι φυσικά για τα πρόσωπα των αιρετών, αλλά και τους ίδιους πολίτες. Για να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομη ερώτηση, θέλω σύντομη απάντηση, εάν θέλετε να απαντήσετε. Είπατε ότι μετρήσατε τις δυνατότητες όσον αφορά τις προτάσεις για την ΠΕΔ και ουσιαστικά μας είπατε πριν από λίγο ότι στηρίζετε την πιθανότητα υποψηφιότητας του Γιώργου Μαρινάκη για την ΠΕΔ. Ποιες είναι οι βλέψεις του Δημάρχου Χανίων? Βλέπετε, ας πούμε, μία θέση στην ΚΕΔΕ? Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή ακόμα για την τελική διαμόρφωση των συσχετισμών σε επίπεδο ΚΕΔΕ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Ενδεχομένως όμως να αποτελεί και μια σκέψη να συμμετέχω στην ΚΕΔΕ, θεωρώντας ότι είναι αυτό το όργανο το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις όχι μόνο για το Δήμο σου, να διεκδικήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή πάρα πολλά ακούγονται σε σχέση με το ρόλο των αυτοδιοικητικών και ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί είναι εν δυνάμει πολιτική, κεντρικής πολιτικής κοινής, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι για εμάς τους αυτοδιοικητικούς, τους αυτοδιοικητικούς του πεδίου, τίποτα δεν μας δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να μπορούμε να λειτουργούμε τους Δήμους μας και να μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες από τα μεγάλα θέματα, τα στρατηγικά, μέχρι τα κομμάτια της καθημερινότητας που συζητήσαμε προηγουμένως. Είναι απαράδεκτο να μην μπορώ να δώσω μια πιστική απάντηση στα παιδιά του πειραματικού ή στις σχολικές κοινότητες, γιατί αυτό μας έχει επιβληθεί ως ασφιχτικό πλαίσιο, για παράδειγμα, από το κεντρικό κράτος και μια σειρά θεμάτων. Άρα λοιπόν, για εμάς τους αυτοδιοικητικούς, μας νοιάζει η λειτουργία της αυτοδιοίκησης και για να γίνει καλύτερη, θέλει σωστή και πιο δυνατή εκπροσώπηση στο κεντρικό μας όργανο της ΚΕΔΕ. Θα κάνω συμπληρωματικό ερώτημα. Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Ο κύριος Δούκας, ο κύριος Χαρίς Δούκας έχει αναλάβει. Ποια είναι η θέση του Παναγιώτη Σημανδυράκη στο ενδεχόμενο που ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, θέλει την Προεδρία της ΚΕΔΕ? Διατηρώ μια πολύ καλή σχέση και φιλική και πολιτική αυτοδιοικητική πλέον με τον Χάρη το Δούκα. Εκτιμώ την παρουσία του. Περιμένω να δοκιμαστεί στο πεδίο και αυτός για να αποδείξει και την στόφα του ως αυτοδιοικητικός και την αποτελεσματικότητά του. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι στιγμής έχει προασπιστεί το αυτοδιοικητικό του πεδίο, τον χώρο αναφορά του, εν προκειμένου το Δήμο Χανίων, είναι ένας τρόπος ο οποίος με βρίσκει σύμφωνος, γιατί βγήκε με ένα δυναμισμό. Θα μπορούσατε σαν τέλος να συστρατευτείτε με τον κύριο Δούκα σε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, σε μια λογική όμως η οποία δεν έχει ένα κομματικό καπέλο, αλλά έχει ένα αυτοδιοικητικό καπέλο με μια συμμετοχή αυτοδιοικητικών, πετυχημένων αυτοδιοικητικών από όλη τη χώρα, οι οποίοι δίνουν αυτό ακριβώς που σας είπα. Μάλιστα. Την αγωνία τους να ανακτήσει η αυτοδιοίκηση από το χαμένο έδαφος των τελευταίων δεκαετιών, γιατί δεν αναφέρουν προφανώς στην παρούσα κυβέρνηση. Είναι ένα έλλειμμα το οποίο δημιουργήθηκε με την πάροδο
των χρόνων και την απαξίωση η οποία έγινε από το κεντρικό κράτος και έγινε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θεώρησε και σε πολλές περιπτώσεις το ίσχυσε ότι δεν θα υπάρξει πολιτικό κόστος από οποιαδήποτε επιβάρυνση της αυτοδιοίκησης. Ψηφιζόταν νόμοι, επιβαλόταν μέτρα εις βάρος αυτοδιοίκησης και δεν υπήρχε καμία αντίδραση η οποία να δημιουργεί πρόβλημα στους κεντρικούς σχεδιασμούς. Νομίζω ότι όμως και οι ίδιοι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν ότι μια αυτοδιοίκηση η οποία λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά είναι αυτή που καθορίζει και βελτιώνει σημαντικά το βιωτικό επίπεδο και αυτό είναι και το ζητούμενο της γενικής ενασχόλησης με την πολιτική και αυτό υπηρετούμε. Κύριε Δήμαρχε, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα σας μεταφέρω μερικά ερωτήματα τηλεθεατών.